Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στις μεταρρυθμίσεις θα δοθεί η μάχη της επόμενης αναβάθμισης για την Ελλάδα, αποκαλείται σε αποκλειστικές δηλώσεις στο insider.gr η ανώτατη αντιπρόεδρος της Moody's και επικεφαλής αναλύτρια για την Ελλάδα, Κάθριν Μουέλ Μπρόνερ. Ερωτηθήσα γιατί ο οίκος αξιολόγησης δεν προχώρησε σε αναβάθμιση της Ελλάδας μετά τη συμφωνία για το χρέος, η ίδια εξηγεί ότι η προοπτική αξιολόγηση της χώρας είναι θετική και αντανακλά την πιθανότητα περαιτέρω θετικών εξελίξεων, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει με ικανοποιητικούς ρυθμούς στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και μετά τη λήξη του προγράμματος προσαρμογής. Τονίζει ωστόσο πως η χώρα για την ώρα τουλάχιστον βρίσκεται αρκετά μακριά από την επενδυτική βαθμίδα. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, πριν τις σημερινές του επαφές με την ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα. Ο Γάλλος Επίτροπος ζήτησε ρεαλισμό και όχι πανηγυρισμούς, δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση, ενώ επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον μακράς περίοδου ενισχυμένης εποπτείας, κατά την οποία οι δανειστές έχουν τους μηχανισμούς για να διασφαλίζουν την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Τις καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις στη Μεσόγειο προσφέρουν οι βίλες σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο με τα πολυτελή εξοχικά στα νησιά αυτά να πωλούνται σε σχετικά φθηνές τιμές και να νοικιάζονται πανάκριβα λόγω του υψηλού τουρισμού. Τα τρία αυτά νησιά αποτελούν σημείο αναφοράς για την αγορά εξοχικών κατοικιών, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων LGN Property. Στην κορυφή βρίσκεται η Μύκονος, με τις αποδόσεις των πολυτελών κατοικιών να φτάνουν το 8,5%. Οι τιμές πώλησης για ένα πολυτελές εξοχικό με τρία πνοδομάτια και πισίνα φτάνουν τα 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το εβδομαδιαίο ενίκιο μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 11.500 ευρώ την εβδομάδα. Εξαιρετικές αποδόσεις προσφέρουν και άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Χαλκιδική, η Λούντα, η Κέρκυρα, το Πόρτο Χέλι και η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη μόνο και μέσα σε 750,87 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,36%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.